Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα σηκωθώ όρθια για να καταλάβετε ότι φοράω σοτσάκι. Δεν έχω έρθει γυμνή. Δεν έχω έρθει γυμνή σε αυτό το δικό μου επεισόδιο, όπως και να έχει μπει στο σπίτι μου γυρισμένο. Αλλά δεν έχω έρθει γυμνή. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Coffee with Claire. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές κατά τη διάρκεια της καραντίνας δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να κάνω επεισόδια ή τουλάχιστον δεν είχα την ίδια διάθεση και τη ίδια ένταση και με την ίδια συχνότητα που είχα κάποιες μέρες όλη την καθόλου τη διάρκεια της καραντίνας. Δηλαδή, ξεκίνησα και είχα μπει δυναμικά, λέω θα κάνω 15 επεισόδια πανετά, θα βγάζω κάθε μέρα και θα λέω τι ταινίες να δείτε, τι σειρές να δείτε, τι βιβλία να διαβάσετε, πώς να τακτοποιήσετε το σπίτι σας, πώς να αλλάξετε χρώμα τις κουρτίνες και να τις κάνετε στο χρώμα που μισούσε, πώς να φτιάξετε κρέμ μπρουλέ χωρίς να λερώσετε 4 αντικείμενα κτλ. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα ότι πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου λιγάκι χαλαρό για να μπορέσω να καταλάβω τι θέλω στην πραγματικότητα να κάνω κτλ. Γι' αυτό να είμαι, ήρθα πίσω να σας εξομολογηθώ. Τι ακριβώς είναι αυτό που με όθησε στο να σταματήσω και να ξαναξεκινήσω. Να σταματήσω και να ξαναξεκινήσω και πιστεύω ότι είναι κάτι με το οποίο θα ταυτιστείτε. Ωστόσο, αυτή η εκπομπή δεν θα παραμείνει εδώ. Έβγαλα 3-4 παρατά επεισόδια, δεν μπορείτε να πείτε. Έλα, έλα. Δεν χάσαμε την ποσότητα, χάσαμε τη ροή μας για μόνο, τίποτα άλλο. Όπως και στην πραγματική ζωή. Η μαμά μου λέει: πρέπει τα παιδιά να τα αφήσει να βαρεθούν για να του βγει η δημιουργικότητα. Και ξεκινώντας από εκεί, θα σας πω λοιπόν ότι ήρθα για να εξηγήσω όλη αυτή την κατάσταση που μου συνέβη. Παιδιά, καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, έχω να σας πω ότι βγήκα από το σπίτι πολύ συγκεκριμένες φορές και αυτές καταλαβαίνετε πώς τις εννοώ. Και είμαι στο σπίτι μέσα και μένω μόνη από μέσα Μαρτίου περίπου. Οι σχολές χορού δεν έκλεισαν τις ίδιες μέρες που έκλεισαν, ας πούμε, τα φροντιστήρια κτλ. Ήταν υποχρεωμένες να κλείσουν τότε, όμως εμείς κλείσαμε τη μέρα που έκλεισαν και τα σχολεία. Έτσι, μόνοι μας από κοινωνική ευθύνη, δεν περιμέναμε δηλαδή να μας κλείσουν επισήμως, γιατί δεν είχε και νόημα, δεν θέλαμε να διδοθεί ο ιός, δεν θέλαμε να το διακινδυνεύσουμε και κλείσαμε. Οπότε είμαστε λίγο περισσότερες μέρες μέσα από τον υπόλοιπο κόσμο. Και έχω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ήρθα να σας συμβουλέψω βάσει της δικής μου εμπειρίας από την καραντίνα, που μπορώ να σας την περιγράψω, να σας πω το morning routine μου, το afternoon routine μου, αλλά νομίζω ότι δεν έχει καμία διαφορά από το δικό σας και δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε να σας πω ότι προσπάθησα να κάνω πάρα πολλά πράγματα και ήρθα εδώ να σας πω τι μου συνέβη, τι σκέφτηκα και τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα και μετά. Πίνω λίγο καφέ. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, να σας πω το εξής. Το πρώτο διάστημα της καραντίνας με έπιασε αυτό που έπιασε όλο τον κόσμο. Ήθελα να φάω, μετρούσα τις ώρες για να έρθει η ώρα του φαγητού. Ανά 3 ώρες έπρεπε οπωσδήποτε να φάω. Χρονόμετρο, οπωσδήποτε εκεί. 2,5 ώρες πείνασα να περιμένω 10 λεπτά. Έψινα το φαγητό και ήμουνα σε φάση πάντα να υπάρχει στο τίμιο τραπέζι μας φαγητό. Δεν υπάρχει ορίζος να μείνω χωρίς. Είδα ό,τι σειρές είχα αποθυμένο εδώ στο Netflix. Γιατί εγώ με τους ανθρώπους που ένα επεισόδιο μιας ώρας το βλέπω σε 6 δόσεις του 10 λεπτού. Έβγαλα τα βιβλία που δεν είχα διαβάσει εδώ και καιρό μπροστά να τα έχω στη σειρά. Οργάνωσα το σπίτι από την αρχή. Σας μιλάω για αναδιοργάνωση της δουλάπας. Έχω ισιώσει τα εσώρουχα. Έχω βάλει τις κάλτσες σε σετ μαζί. Έχω κουμπώσει τα μπουφάν στις κρεμάστρες. Έχω ισιώσει τα παπούτσια. Τα έχω κάνει από κάτω με όλα τα ανάλογα καθαριστικά. Δηλαδή, μιλάμε για την τρέλα, του τρελού. Έχω βάλει τα βιβλία μου σε λογική σειρά. Βεβαίως. Πώς έφτιαξα εγώ το επεισόδιο που σας προτείνω βιβλία. Μέχρι στόλισα στα ράφια της κουζίνας τα προϊόντα να με κοιτάνε οι ετικέτες ως τα έξω. Μιλάμε για τρέλα. Τα έκανα όλα αυτά. Έκανα τα τελείωτα σκάκ με τις φίλες μου. Μιλάμε τώρα να ξεχνιόμαστε 2-3 ώρες, να μιλάμε κατάπαυστα κτλ. Και αφού πέρασαν και οι πρώτες 2 εβδομάδες και φυσικά κράτησα και ημερολόγιο γιατί είμαι τέτοια. Και τα λοιπά, μετά άρχισε να πηγαίνει έτσι η ψυχολογία. Μια πάνω, μια κάτω. Μια θέλω, μια δεν θέλω. Μια θα είμαι παραγωγή, μια δεν θα είμαι. Μια έβλεπα αυτά τα quotes που λέγανε ότι εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είμαστε παραγωγικοί. Είναι το καλό ότι μπορούμε να κάτσουμε μέσα, μην έχεις ενοχές κτλ. Με τα οποία συμφωνώ. Να ράξεις, να κοιμηθείς όσο θες, να φας, να κλάψεις, να γελάσεις, να βαρεθείς, να μελαγχολήσεις. Όλα κατανοητά. Και άκουγα και όλα τα υπόλοιπα που βλέπω και τον καλό καιρό. Ότι ρε παιδί μου, η παραγωγικότητα και η δύναμη και η καθημερινότητα και το morning routine και η ώρα που θα ξυπνήσεις και κατέβασα και ένα application που μετράει τον ύπνο και κατέβασα και ένα application που μετράει τις θερμίδες και αναδιοργάνωσα τα ημερολόγια μου. Μιλάμε, τα έπαθα όλα να αλλάξει. Πάνω κάτω. Σε κάποια φάση φυσικά κάπου καταραίει το σύστημα.
Έχω δοκιμάσει εντωμεταξύ τις συνταγές, έχω δοκιμάσει τα μακιγιάζ, έχω αποθηκεύσει στο κινητό μου δεκάδες επί δεκάδων φωτογραφίες με ντυσίματα και λούξ που θέλω να κάνω όλες μου έξω. Έχω δει χορογραφίες όλου του πλανήτη Γη. Έχω διαβάσει τα νέα, τι να σας πω, από τα νέα του Ψαροτούφεκου μέχρι New York Times, μιλάμε για καθημερινή ενημέρωση, οτιδήποτε. Έχω διαβάσει όλα μου τα time που τα κρατάω υποτίθεται για ταξίδια, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί στα κοντά. Τα εξάντλησα και αυτά και θέλω να σου πω, πες μου κάτι που έκανα και δεν έκανες ή που έκανες και δεν έκανα. Είμαστε όλοι στην ίδια φάση. Τέλος. Έφτασα λοιπόν τώρα αρχές Μαΐου και όχι επειδή θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε, αλλά γιατί η ζωή δεν θα επιστρέψει κατευθείαν στο κανονικό. Να προβληματίζομαι και να πετυχαίνω τον εαυτό μου να είναι σε πανικό. Πολλές στιγμές, και ειδικά νωρίς το πρωί πριν το φαγητό, κακιά ώρα αυτή η ώρα πριν φας και πριν πιεις καφέ, σε απόγνωση για κάποια θέματα. Και έκανα τις προάλλες και μια βόλτα στην ωραία Θεσσαλονίκη και συνάντησα μια φίλη μου και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί μου λέει τι θα γίνει τώρα με τις δουλειές σου, πώς θα πάει, πώς το περνάς τόσο καιρό που συνήθως είσαι δραστήρια κτλ. Και είπαμε τα εξής, τα οποία τα συμβουλεύω και σε εσάς, να τα πω, να τα έχω πει και αρχίζω τώρα να μιλάω λίγο πιο αργά, σαν τον Χατζηνικολάου, για να εντυπωθούν αυτά που θέλω να σας πω και να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας και μετά και για τους αγαπημένους γύρω ανθρώπους που θα αρχίσουμε να ξανασυναντάμε και να συμπεριλαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας και πάλι, έστω με μάσκες και γάντια κτλ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να είμαι αυστηρή και δεν θέλω να το παρεξηγήσετε, γιατί πολλές φορές το να μας χαϊδεύει τα αυτιά, κάτι που διαβάζουμε στο ίντερνετ, το να μας χαϊδεύει τα αυτιά η μαμά μας, η φίλη μας, ο φίλος μας ή και ο ίδιος μας ο εαυτός, μας κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Θεωρώ ότι είμαστε στη φάση που, νούμερο ένα, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πια παθητικοί. Πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, πρέπει να αρχίσουμε να οργανώνουμε ό,τι μπορούμε να οργανώσουμε, πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε σε εφαρμογή τα πλάνα μας, είτε τα πλάνα μας είναι να μαγειρεύουμε κάθε μέρα και να μην τρώμε junk food, να κάνουμε λίγο περισσότερη γυμναστική, να διαβάσουμε όντως το βιβλίο που βγάλαμε να διαβάσουμε, να διαβάσουμε για την εξεταστική, να διαβάσουμε για τις πανελλήνιες, να διαβάσουμε για τις πανελλήνιες του χρόνου, να κάνουμε παραγωγική δουλειά, ό,τι και αν σημαίνει αυτή για τον καθένα, να παραδώσουμε εργασίες, μιλάω τώρα για μία μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία και από μία ηλικία και πάνω στην οποία κατατάσσομαι κι εγώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τη δουλειά μας για να τη βελτιώσουμε, να την ανεβάσουμε και να σκεφτούμε καινούργια καινοτομικά πράγματα. Το νούμερο 2 που θέλω να σας πω είναι το ότι σε σχέση και με το πρώτο, όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μπορούν πάρα πολύ εύκολα να καταρακωθούν από την απόγνωση, την απελπισία και το γεγονός ότι αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ άδικη κατάσταση στην οποία δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε και πρέπει να μας βγάλει ένα θεϊκό χέρι. Ναι, μέχρι ενός σημείου μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι για μας, μπορεί να μας καταλάβουν γύρω, μπορεί να μας χαριστεί, ξέρω εγώ, ένας λογαριασμός ή οτιδήποτε τέτοιο. Όμως, αυτό που πρέπει πρώτα να καταλάβουμε είναι ότι αν δεν βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας, δεν θα μας βοηθήσει κανείς, παιδιά. Πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε ότι αν σκέφτομαι θα ήθελα να κάνω αυτό αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται, θα ήθελα να κάνω εκείνο αλλά ναι, αλλά τώρα δεν τι γίνεται, ναι, αλλά δεν θα έχω χρήματα, ναι. Πρώτα απ' όλα βάζουμε ένα σωρό δικαιολογίες μπροστά μας, μόνοι μας τις βάζουμε τις δικαιολογίες για να μην κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία θα θέλαμε υπό άλλες συνθήκες να κάνουμε και βαριόμαστε να τα ξεκινήσουμε και αυτή η περίοδος για όλους όσους είναι αναβλητικοί είναι η περίοδος χάριτος και απαλλαγής ευθύνης και νύπτωτας χείρας μου 101. Πρέπει να καταλάβεις αν είσαι ή όχι τέτοιο άτομο, αν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες βάσει των οποίων δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θες να κάνεις ή αν είναι πράγματα τα οποία τα κάνεις εσύ με το μυαλό σου. Οπότε, δεύτερη συμβουλή, ξεκίνα λίγο να αναλύεις κάθε μέρα τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το κάνω και για ποιο λόγο εμποδίζω τον εαυτό μου. Τρίτον, κατ' εμέ, το έχω ξαναπεί σε παλιότερο επεισόδιο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ το να κρατάς μία λίστα. Όσον αφορά την καθημερινή σου, ας πούμε, ζωή, μπορείς να κάνεις μία λίστα σε μία φάση που θα είσαι καλά ψυχολογικά. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή τη στιγμή της ημέρας για τον καθένα. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Εμένα, για παράδειγμα, η ευχάριστη διάθεση και η διάθεση να δημιουργήσω πράγματα και να τα καταγράψω και έρχεται μετά το μεσημεριανό, αφού πιω καφέ. Περίπου δηλαδή την ώρα που γράφω και αυτό το επεισόδιο. Δεν έρχεται το πρωί επειδή ξεκινάει η μέρα, δεν έρχεται λίγο το βράδυ πριν κοιμηθώ επειδή έχω έμπνευση, έρχεται αυτή την ώρα, αλλά εσύ θα βρεις την ώρα σου. Μία ώρα λοιπόν που θα νιώσεις μέσα σου, όχι καταπιεστικά, ότι είσαι σε λίγο πιο ευχάριστη διάθεση από το κανονικό, πάρε χαρτί και μολύβι, άνοιξε το λάπτοπ σου, άνοιξε το τηλέφωνό σου, άνοιξε μια σημείωση, άνοιξε την ατζέντα σου και γράψε 10, 15, 5, 20 πράγματα τα οποία θα ήθελες ιδανικά να κάνεις κάθε μέρα.
Κάθε μέρα. Από το ότι να στρώνω το κρεβάτι μου και να βάζω τις κρέμες μου ή να πλένω τα δόντια μου και να φτιάχνω το πρωινό μου και να κάνω γυμναστική και να διαβάζω και έστω από 10 λεπτά, έστω από 20 λεπτά κτλ. Βάλε όλες αυτές τις δραστηριότητες σε μία λίστα. Στη συνέχεια, την πρώτη φορά μετά από αυτή τη μέρα που θα αισθανθείς το πρωί μόλις ξυπνήσεις την δυνατότητα να τα κάνεις όντως αυτά τα πράγματα, δηλαδή το willpower, το να σηκωθείς και να πεις σήμερα το έχω, ξεκίνα το. Σου εγγυώμαι ότι αν το ξεκινήσεις, μάλλον ένα μικρό ποσοστό λίγο καταναγκασμού θα σε οδηγήσει στο να θες να το συνεχίσεις, ένα μικρό ποσοστό καλής διάθεσης που θα δημιουργηθεί επειδή το έκανες. Δηλαδή αν νιώθεις ότι είσαι σάπιος και κυλιέσαι στον καναπέ και αισθάνεσαι χάλια και γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική, έρχομαι να σου πω ότι δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονός ότι δεν κάνεις γυμναστική που σε κάνει να νιώθεις έτσι. Οπότε ξεκίνα το ανάποδα. Οπότε πάρε αυτή τη λίστα και την πρώτη μέρα που θα αισθανθείς καλά, ξεκίνα να κάνεις τσεκ στα πράγματα, όχι καταπιεστικά και όχι ψυχαναγκαστικά με την έννοια του ότι θα τιμωρήσω τον εαυτό μου αν δεν το κάνει. Κάντε το σιγά σιγά με τη σειρά, με το χρόνο σου και θα δεις ότι στην πορεία θα αρχίσεις να αισθάνεσαι καλύτερα και να κάνεις περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Η τέταρτη συμβουλή που έχω να σου δώσω είναι το ότι θεωρώ πως έχουμε αντικειμενικά προβλήματα όλοι. Έχουμε κάποια πράγματα που είναι άλυτα, μπορεί να έχουμε λογαριασμούς που τρέχουν, μπορεί να έχουμε κόσμο που δεν μπορούμε να δούμε, μπορεί να έπρεπε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό, μπορεί κάποια αεροπορική εταιρεία να μας χρωστάει χρήματα από refund, μπορεί να μην ξέρουμε τι θα γίνει με το εισιτήριο της συναυλίας που αγοράσαμε κτλ. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε μας πρόβλημα, το οποίο μπορεί να το σκεφτόμαστε μέρα νύχτα, αλλά να λέμε ναι, αλλά αν στείλω θα μου πουν έτσι, ναι, αλλά αν επικοινωνήσω το άλλο. Και μας βολεύει να έχουμε κάτι για το οποίο θέλουμε να γκρινιάζουμε. Αυτό μας πάει πίσω, μας χαλάει την ψυχολογία, μας δηλητηριάζει τη ζωή και δεν είναι καιρός να γκρινιάξουμε περισσότερο γιατί δεν κάνουμε καλό ούτε σε εμάς ούτε στους γύρω. Οπότε, αν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα, κάνε επίσης μια μικρή λίστα, δες τα. Πες, έχω να πληρώσω αυτούς τους 50 λογαριασμούς και θα έχω άλλους 50 μέχρι ας πούμε να ξαναξεκινήσει η δουλειά μου να λειτουργεί. Okay, τι μπορώ να κάνω. Ένα προς ένα θέλω να πάρεις την απόφαση να τα χτυπήσεις τα. Τακ, κατευθείαν. Σαν τη Lady Gaga, club, another club. Bus, plane, εντάξει. Και να δεις τι μπορείς να κάνεις για το καθένα. Σε όσους επισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, επικοινώνησε με το σπίτι του νοικοκύρου σου. Κάνε μια εκβαθέων συζήτηση. Ζήτησε ένα διακανονισμό από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Πάρε τηλέφωνο τη ΔΕΗ. Κάνε τα πράγματα με τον τρόπο που σε βολεύουν να έρθουν στα μέτρα σου. Δεν μπορεί κάποιος να μην σε καταλάβει, δεν μπορεί κάποιος να σε καταπιέσει, δεν είναι ένα λάθος που έκανες εσύ ή το αφεντικό σου στη δουλειά ή ο δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, η χώρα ή οτιδήποτε. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο για το οποίο κανένας μας δεν ευθύνεται και ο καθένας μας μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση με διαφορετικό τρόπο. Οπότε όλοι πρέπει να δείξουμε κατανόηση, όλοι πρέπει να είμαστε ευγενικοί, όλοι πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αυτό που ακούμε, να αντιληφθούμε ότι ο γύρω κόσμος έχει προβλήματα, ρε παιδί μου. Έχει διάθεση περίεργη και τα λοιπά και να είμαστε υπομονητικοί. Και η τελευταία συμβουλή που θέλω να σου δώσω είναι εξής. Μην θεωρείς ότι το πρόβλημά σου μπροστά στο όλο, μπροστά στην πανδημία, είναι ασήμαντο και δεν προσπαθείς να κάνεις κάτι γι' αυτό γιατί θεωρείς τον εαυτό σου, ας πούμε, αχάριστο. Εννοείται ότι είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που έχουμε σπίτι, που έχουμε φαγητό και που έχουμε την υγεία μας, όσοι την έχουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μεγάλα προβλήματα και το αντιλαμβάνομαι. Μιλάω πάντα για αυτό που λέμε first world problems, αλλά τα οποία μπορεί να σου καταρακώσουν τη διάθεση για μήνες, γιατί τώρα είναι ο καιρός που επειδή καθόμαστε μόνοι μας μέσα και σκεφτόμαστε, το τόσο μπορεί να γίνει τόσο και να μας ακολουθήσει για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, χωρίς λόγο. Που σημαίνει, προσπάθησε τα προβλήματα που έχεις, όσο μικρά κι αν είναι, έστω κι αν είναι ότι δεν σου στείλε μήνυμα ογκόμενος. Έστω και αν είναι ότι ένας καθηγητής σου μίλησε άσχημα στην online συνεδρία. Έστω και αν είναι το αφεντικό σου πιέζει να κάνεις πράγματα χωρίς να πληρωθείς. Έστω και αν είναι οτιδήποτε. Μικρά ή μεγαλύτερα πράγματα. Ότι αισθάνεσαι ότι έβαλες κιλά. Ό,τι. Προσπάθησε να ζητήσεις βοήθεια. Προσπάθησε να ανατρέξεις σε κανάλια στο YouTube που είναι συμβουλευτικά. Προσπάθησε να συζητήσεις με ένα φίλο που ξέρεις ότι θα σε καταλάβει. Στείλε μήνυμα σε έναν άγνωστο που πολλές φορές βοηθάει και περισσότερο. Στείλε μήνυμα σε μένα, αν θέλεις, στο Instagram. Έχω να σου πω σίγουρα κάτι που μπορεί να μην έχεις ξανακούσει, γιατί δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Άφησε μου ένα comment εδώ κάτω από το βίντεο. Προσπάθησε να κάνεις κάτι για τα θέματα που σε απασχολούν, ακόμα και αν είναι τόσο δα μικρούτσικα. Δεν υπάρχει λόγος, είναι η μόνη φορά και αν καταλαβαίνουμε κάτι από όλη αυτή την περίοδο, είναι το νόημα της ζωής. Πόσο σύντομη είναι, πόσο μπορεί να πέσουμε στην εντελώς λάθος εποχή. Δεν πέσαμε σε πόλεμο, αλλά κατά κάποιο τρόπο πέσαμε. Οπότε προσπάθησε να δώσεις αξία στην καθημερινότητά σου, γιατί παιδιά η ζωή πραγματικά είναι μικρή. Και νέοι άνθρωποι χάνονται από το πουθενά
και για κανένα λόγο. Αν χαλαρώσουμε θα καταλάβουμε ότι η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει λόγος να τις παταλάμε με άσχημες σκέψεις, γιατί σκεφτόμαστε ότι πω, μπορεί να έχω άδικο που το σκέφτομαι τώρα αυτό, γιατί εντάξει, δεν είναι το βασικότερο πρόβλημα του κόσμου. Όχι, αν είναι το πρόβλημά σου αυτό, είναι το πρόβλημά σου αυτό. Οπότε προσπάθησε να απευθυνθείς όπου χρειάζεται να απευθυνθείς για να το λύσεις. Ξαναλέω, στείλε ένα μήνυμα σε μένα, μίλα με ένα φίλο που ξέρει θα καταλάβει, πάρε ένα τηλέφωνο το ψυχολόγο σου, άνοιξε το YouTube και ψάξε στο Google, οτιδήποτε. Και μπορεί να διαβάσεις κάτι που απροσδοκητός και απρόσμενα θα σε βοηθήσει. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να ήταν ένα επεισόδιο το οποίο σας άνοιξε λιγάκι τα μάτια προς το τι γίνεται στο δικό μου κόσμο και να βοηθηθήκατε και λίγο για το δικό σας. Κάντε subscribe στο κανάλι, αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω. Επόμενο βίντεο την επόμενη Κυριακή. Η θεματολογία ανοίγει. Θα κάνω μάλλον επεισόδιο για την αυτοπεποίθηση που το έχω προσχεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μην ξεχνάτε ότι από την επόμενη Δευτέρα ξεκινάμε και podcast, παιδιά. Και λέγεται Sleepless in Θεσσαλονίκη, αλλά απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που είναι εξάγρυπνο οπουδήποτε. Αυτά είχα να πω. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας πολύ. Και θα τα πούμε σύντομα.